Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν τολιγμένης εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προσκαλεί τα δημοτικά λιμενικά ταμεία είτε να συγχωνευτούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα λιμενικά δίκτυα του παρόντος, με ειδικότερα κριτήρια εφαρμογής της λιμενικής πολιτικής που καθορίζονται για τα λιμενικά ταμεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που πέρασε πρόσφατα στην δημονιότητα του Δήμου Κορινθίων, μίλησε στον τοπικό φακό ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Καρπούζης. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο θέμα των λιμανιών. Καταρχήν, θεωρώ επιβεβλημένο οι Δήμοι να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους. Είμαι χρόνια αυτοδιοικητικός και γνωρίζω ότι πολύ καλά, καλύτερα από τους άλλους, θα ήταν να λειτουργούσε το λιμάνι από το Δήμο και γενικότερα από τους Δήμους. Όμως το θέμα των χρημάτων, ειδικά αυτή την εποχή, είναι πολύ καθοριστικό και για την ανάπτυξη των λιμανιών και εν προκειμένου για την ανάπτυξη του λιμανιού της Κορίνθου. Εάν τυχόν μπορεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει στα μεγάλα έξοδα και δαπάνες που απαιτούνται για τη βελτίωση των υποδομών και την επέκταση προς τον τουριστικό κλάδο και προς τον κλάδο της μαρίνας, δηλαδή για κατασκευή και χώρου για μαρίνα, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο, και δεν το συζητάμε, να γίνει από την πλευρά του Δήμου. Εάν όμως δεν υπάρχουν χρήματα και ακόμη δεν ξέρω, γιατί δεν έχει πλήρως ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάσταση που παρέλαβε από το κρατικό, το λέω εγώ έτσι, ταμείο, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε αναγκαία στην πρόταση, παύλα πρόθεση της κυβέρνησης. Και ο σκοπός δεν είναι άλλος. Σήμερα πρέπει να απαλλαγούμε περισσότερο ίσως από ποτέ από ιδεολειψίες και στήλωμα των ποδιών, μένοντας στα κεκτημένα εντός εισαγωγικών. Σήμερα πρέπει να δούμε πώς θα εξοικονομήσουμε πόρους, ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν δηλαδή, για να γίνει ταχεία ανάπτυξη. Το λιμάνι μπορεί να δώσει εν μέρη κάποιες θέσεις εργασίας, όμως μπορεί να δώσει ψωμί, και το λέω με την λαϊκή έννοια του όρου, σε πάρα πολλούς επαγγελματίες, σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, έμεσα να ωφελήσει δηλαδή την πόλη μας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δούμε το θέμα και την πρόταση αυτή που συζητείτε. Δεν θέλω να γίνει, επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι έπρεπε να μείνει δημοτικό ταμείο, λιμενικό ταμείο. Αν όμως δεν έχουμε τα χρήματα, τότε θα πρέπει να δεχθούμε την πρόταση, δυστυχώς, της κυβέρνησης και την πρόθεσή της να εντάξει όλα τα λιμάνια σε μία ανώνυμη εταιρεία. Αλλά και από την άποψη αυτή έχω να κάνω μία πρόταση. Αν δεχτούμε και αν γίνει ΑΕ, θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει ενεργά τουλάχιστον και στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμα και αν την πλειοψηφία την έχει το κράτος, πρέπει να έχει λόγο έκφρασης η δημοτική ή εκάστοτε δημοτική αρχή. Δεν μπορεί να είναι κάτι ξεκομμένο από τα κοινά της πόλης η ανάπτυξη του λιμανιού. Δεν μπορεί να είναι κάτι ξένο, να έρχονται κάποιοι δηλαδή και να σοφίζονται ή να έχουν καλές προθέσεις να μην σοφίζονται και να αναπτύσσουν το λιμάνι όπως εκείνοι θέλουν, χωρίς να ακούν την τοπική κοινωνία, κύριος εκφραστής της οποίας θα πρέπει να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά πιθανόν και άλλοι μαζικοί φορείς.
Θυμάμαι τότε ότι στην πρόταση που είχε γίνει προ 4 χρονών, στη λεγόμενη πρόταση Παπαλιγούρα, στην πρόταση για τη δημιουργία ΑΕ είχε γίνει, είχε προβλεφθεί και ήταν στο τραπέζι πρόταση για συμμετοχή του Δήμου, για συμμετοχή του Επιμελητηρίου, για συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου και άλλων μαζικών φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω κάτι τέτοιο θα πρέπει να πιέσει σε κάθε κατεύθυνση, αν ήθελε, επαναλαμβάνω, γίνει κάτι τέτοιο, και η ΚΕΔΚΕ, η ΚΕΔΕ πλέον, δηλαδή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πρέπει να έχει η τοπική κοινωνία λόγο στον τρόπο ανάπτυξης και στον τρόπο εκμετάλλευσης του λιμανιού. Και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι που πρέπει να επιδιώξουμε όλοι με κάθε τρόπο.